Η έμπνευσή μου αντλείται από τις καρδιές και τις σκέψεις των ανθρώπων που συνεργάζομαι. Η θέλησή μας για επικοινωνία και σύνδεση. Το πάθος μας για συλλογή και ανταλλαγή γνώσης. Οι εμπειρίες μας προωθούν τη βιωσιμότητα, την αυτάρκεια και την προσαρμοστικότητα. Το όνειρό μας να στήσουμε τις μικρές μας κοινότητες μαζί, με αποδοχή, ενσυναίσθηση και σεβασμό προς το φυσικό μας περιβάλλον. Συμμετείχα και συνδιοργάνωσα το Erasmus Plus πρόγραμμα στους Τράρες, το οποίο οργανώθηκε από το δίκτυο Ηλιόσποροι και την κολεκτίβα Σταγόνες κοντά στη Βλαχιά, ένα χωριό στο νησί Εύβοια. Μέρες που πέρασα μαζί με τους δασκάλους, τη διοργανώτρια ομάδα και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα μείνουν για πάντα στη σκέψη μου. Για 10 μέρες ήμουν περικυκλωμένος από δημιουργικούς ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τις ζωές τους σε ήπιες και βιώσιμες πρακτικές. Έμαθα για έννοιες όπως η προσαρμοστικότητα, η αυτάρκεια, το στήσιμο και η οργάνωση κοινοτήτων. Συναναστράφηκα με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο μέσω του οποίου μπορούμε να μοιραζόμαστε καλές πρακτικές. Θέσαμε στόχους και γίναμε σύντροφοι για να καταφέρουμε τα κοινά μας όνειρα. Αυτή η εμπειρία με οδήγησε σε 2 τρέχοντα project. Το δίκτυο Access to Land συλλέγει πληροφορίες και πρακτικές για τη σωστή συμβουλευτική και στήριξη ανθρώπων που θέλουν να έχουν πρόσβαση στη γη και να ασχοληθούν με τη γεωργία. Επίσης, συνεργάζομαι με το Forum Synergies στην οργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου το οποίο θα λάβει χώρα στην Ελλάδα τον ερχόμενο Μάη. Το ενδιαφέρον του συνεδρίου στέκεται στην αγροτική κρίση στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα, αλλά θα παρουσιαστούν και θετικά παραδείγματα συνεργατικών εγχειρημάτων τα οποία προωθούν τη βιωσιμότητα και την εντοπιότητα.